Φίλοι, γεια σας. Από το κανάλι μας, Ορφέας Web TV, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας «Λεπτομέρειες που μας ξεφεύγουν». Το σημερινό μας θέμα είναι απεμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων από το μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό, το μείζον θέμα των ημερών μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Καμπέρη Αντρέα, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Κύριε Καμπέρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Γεια σας κύριε Μπακιρτζή, γεια σε όλους τους τηλεθεατές του Ορφέα TV και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Καμπέρη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει απεμπλοκή των ενόπλων δυνάμεών μας. Απεμπλοκή. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο συνέβη στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, αλλά για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να πάμε πίσω στον χρόνο. Τι συνέβη. Το 2016, τόσο πίσω πρέπει να πάμε, εκεί ψηφίζεται ένας νόμος ο οποίος κηρύσσει επίσημα τις ένοπλες δυνάμεις υπηρέτες των επίλυνων. Δηλαδή, το 2016 ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ναι, αλλά οι μετανάστες άρχισαν να έρχονται το 2017, το 2018. Πώς γίνεται, το ήξεραν? Ακούστε κυρία Μπακιτζή, το ήξεραν, φυσικά και το ήξεραν, γιατί όπως είπατε οι ροές ξεκίνησαν το 2017 με 2018 ξεκίνησαν. Αλλά ήδη είχαν προβλέψει και γνωρίζανε πάρα πολύ καλά. Θα αναφέρω το νόμο ακριβώς ποιος είναι. Είναι το ΦΕΚ 630 Παύλα Β 9 Τρίτου το 2016. Επαναλαμβάνω για τους τηλεθεατές για να μπορέσουν να το βρούνε. Είναι το ΦΕΚ 630 Παύλα Β Παύλα 9 Τρίτου του 2016. Με αυτό το ΦΕΚ είναι η ρύθμιση θεμάτων κεντρικού συντονισμού οργάνου διαχείρισης προσφυγικής κρίσης και σε ΟΔΕΠ και τοπικών συντονιστικών κέντρων διαχείρισης προσφυγικής κρίσης. Για να υπενθυμίσουμε τι συνέβη ακριβώς, δεν θα διαβάσω όλα τα άρθρα, θα διαβάσω τα βασικά, όπου στο άρθρο 1, παράγραφος 2, λέει ξεκάθαρα, η αποστολή του και σε ΟΔΕΠ είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός σε συνεργασία με την υπηρεσία ασύλου και την υπηρεσία πρώτης υποδοχής των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη χώρα, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διανομή, σύντηση, υγειονομική περίθραψη των προσφύγων και μεταναστών. Καταλαβαίνετε ότι βάλανε όλα υπεύθυνο τις ένοπλες δυνάμεις. Περίμενε να σας διαβάσω και τα υπόλοιπα. Η αποστολή των ΤΕΟΣ και ΔΕΠ είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διανομή, σύντηση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Και λέει, η κάλυψη των δαπανών στο άρθρο 5, το 2016, μην ξεχνάτε ότι αυτό έγινε το 2016 πριν ξεκινήσουν η ροή. Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΙΠΕΘΑ, της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και με την παραδοχή φιλοξενίας, ακούστε, 20.000 ατόμων στα κέντρα δομές αμορδιότητάς τους, εκτιμάται ότι θα προκύψουν δαπάνες συνολικού ύψους κατ' έτος 73.988.692 ευρώ, κυρία Μπακιτζή. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι ο στρατός μας δεν φυλάει τα σύνορά μας, συνοδεύει τους εισερχόμενους από παντού? Κάτι τέτοιο γίνεται και αυτό θα σας το χτίσω και θα σας το εξηγήσω προχωρώντας στην ανάλυση μας, γιατί για να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Τώρα, τι συνέβη. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νικόλας Παναγιωτόπουλος, δέχτηκε τον Υπουργό Μεταναστεύσεως και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και με αφορμή, λέει, την κατάργηση της εμπλοκής των ένοπλων δυνάμεων από τη διαχείριση δομών φιλοξενίας, ετούντων ασύλων και την άρση ισχύως
των ειδικών διατάξεων που αφορούσαν τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Και τι λέει τώρα. Εδώ πέρα ο ένας συγχαίρει τον άλλον, όπου ως συνήθως έγινε σε μία αίθουσα και ο ένας συνεχαίρει τον άλλον. Αλλά μέσα αναφέρουν, ακούστε τι λένε. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος λέει, όπως ξέρετε, οι ένοπλες δυνάμεις ήταν κατά νόμο, το λέει ξεκάθαρα, ήταν κατά νόμο αρμόδιες μεταξύ άλλων και για την σύντηση των προσφύγων και μεταναστών, δεν τους αναφέρει ως λαθρομετανάστες, τους αναφέρει ως πρόσφυγες μετανάστες. Βέβαια, αφού τους συνοδεύει ο στρατός. Δεν θα κολλήσουμε τώρα σε αυτό το σίγουρα θέμα, είναι μια άλλη ανάλυση για μια άλλη ώρα. Στις δομές που είχαν δημιουργηθεί για τη δημιουργία και κατασκευή δομών, ΚΙΤ, δομές υποδοχής μεταναστών και προσφύγων κτλ. Για την υγειονομική περιθάλψη, άρα επικυρώνει αυτά που, λέει, που έχουμε διαβάσει στον προηγούμενο νόμο του 16, σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα του μεταναστευτικού. Ακούστε τώρα. Τι λέει. Η κυβέρνηση έκρινε και ο Υπουργός το υλοποίησε ότι παρά την ευσυνειδησία που επιδείχτηκε όπως επιδεικνύεται πάντα από τις ένοπλες δυνάμεις, η διαχείριση αυτού του ζητήματος εν τούτης, η κύρια, ακούστε το εδώ πέρα, η κύρια αποστολή τους είναι διαφορετική. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις έχουν άλλη αποστολή. Έτσι και αλλιώς εξετέλεσαν, όπως συνεχίζουν να εκτελούν, την κύρια αποστολή τους, που είναι υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας. Αυτή είναι, η αποστολή των ένοπλων δυνάμεων. Κύριε Μπαρχετζή, εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι σαν κύρια αποστολή των ένοπλων δυνάμεων αναφέρει ο κύριος Υπουργός Άμυνας ότι είναι, η κύρια αποστολή τους είναι μόνο η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας. Δεν αναφέρει πουθενά τη φύλαξη των συνόρων. Είναι λογικό να μην το αναφέρει αυτό, εφόσον όλοι αυτοί οι επίλυδες μπαίνουν στη χώρα μας χωρίς να περνάνε κανέναν έλεγχο. Μπαίνουν με το έτσι θέλω. Μάλιστα. Και τι λέει. Γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαστε εδώ, προκειμένου να σηματοδοτήσουμε με αυτή την παρουσία μας, αυτή την αλλαγή πολιτικής, την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος. Άρα τι βλέπουμε εδώ πέρα. Μετά ο Νότης Μηταράκης συγχαίρει τον κύριο Παναγιωτόπουλο και μετά ο κύριος Παναγιωτόπουλο. Τα κλασικά πράγματα, ο ένας συγχαίρει τον άλλο. Από ότι, αν κατάλαβα και εγώ καλά, φεύγει το βάρος από τις ένοπλες δυνάμεις, μάλλον, και η διαχείριση, και πηγαίνει στο βάρος στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Το Υπουργό Μεταναστεύσεως και Ασύλου. Ο ένας το πασάρει στον άλλον. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε από το 2016 να έχουν ψηφίσει ένα νόμο που κάνει επίσημα υπηρέτες τις ένοπλες μας δυνάμεις, τους κάνει υπηρέτες των λαθρομεταναστών. Αυτό είναι πολύ βασικό με νόμο, κυρία Μπακυρτζή. Αυτό είναι και το πιο δυσάρεστο. Στο σημείο αυτό, φίλοι μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.κοσμοθέαση.com. Φίλοι μου, είμαστε και πάλι κοντά σας με το θέμα μας «Απεμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων από το μεταναστευτικό» και τον
κύριο Καμπέρι Αντρέα, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Κύριε Καμπέρι, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για αυτό το απίστευτο θέμα για μένα, θα ήθελα να σας πω ότι βάσει αυτό που μας είπατε προηγουμένως, δεν καταργούν τον νόμο, απλώς αλλάζουν πολιτική και αφήνουν τον νόμο στην άκρη, πιθανόν να τον χρησιμοποιήσουν κάποια άλλη στιγμή. Κατάλαβα καλά? Έτσι ακριβώς, κύριε Βαχητζή, τον νόμο δεν τον καταργούνε. Απλώς μεταφέρουνε πώς το κάνουν αυτό. Παίζουν με την νόηση των πολιτών. Στην ουσία, με έναν ωραίο τίτλο, όπως είπα, απεμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων από τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Λες και το καταργούνε. Ο νόμος όμως είναι εκεί, υπαρκτός. Παίζουν με την νόηση των πολιτών. Πρέπει να θυμίσουμε σε όλους τους τηλεθεατές, κύριε Βαχητζή, ότι ο στρατός από το 16 μέχρι σήμερα πληρώνει όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες. Πληρώνει τους επίλυδες, γιατί εμείς με την Ελλήνων Συνέλευση τους λέμε επίλυδες. Τι συμβαίνει? Βλέπουμε να κλείνει η Ελβό. Βλέπουμε να κλείνουν οι βιομηχανίες των όπλων μας, τα πάντα. Να μην έχει λεφτά, το κράτος μας να μην έχει λεφτά για τη βιομηχανία όπλων μας, αλλά να έχουμε λεφτά για τη σύντηση, διανομή, για την προστασία, για την διακίνηση όλων των επίλυδων. Και αυτό διαμέσου του στρατού. Και όλα αυτά διαμέσου του στρατού, ο οποίος στρατός, άλλη είναι η αποστολή του και έχει καταντήσει ορδινάτζα των επίλυδων. Μάλιστα. Με όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν και δεν έχουμε γνώση και πρέπει να τα μαθαίνουμε, εσείς ως υποψήφιος βουλευτής στον πολιτικό φορέα που ανήκετε, τι διαφορετικό θα κάνετε? Πάρα πολλά διαφορετικά, και θα πρέπει να υπενθυμίσω, κύριε Βαχητζή, για τις προγραμματικές μας δηλώσεις, οι οποίες έχουμε δεσμευτεί νομικά και μέσα στο άρθρο 14, παράγραφος 4, λέει ξεκάθαρα, λέμε ξεκάθαρα, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σύνορα, τόσο στην υπηρωτική Ελλάδα, όσο και στα νησιά. Όλες οι περιοχές θα επανδρωθούν με υπερσύγχρονες μονάδες παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε εξοπλισμό. Θα ήθελα να επιθυμίσω και στους τηλεθεατές, κύριε Βαχητζή, ότι οι προγραμματικές μας δηλώσεις βρίσκονται αναρτημένες ελεύθερα μέσα στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει πληκτρολογεί και μπορεί να τις διαβάσει. Λοιπόν, με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα σύνορά μας δεν θα είναι διάτρητα. Τα σύνορά μας είναι το πρώτο πράγμα που θα προφυλάξουμε. Θα δοθούν τεράστια κονδύλια. Θα εξοπλιστεί όλος ο στρατός, είτε είναι ξηράς, είτε είναι αεροπορία, είτε είναι ναυτιλία. Όλα αυτά είναι, τα γράφουμε και τα έχουμε ανακοινώσει στις προγραμματικές μας δηλώσεις και μπορεί ο καθένας να πάει να τις δει. Το πιο βασικό από όλα με τη διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης πρέπει να γνωρίζουν ότι στις ένοπλες δυνάμεις ο στρατιώτης θα έχει μισθό, θα έχει ασφάλεια, θα έχει σύνταξη. Δεν θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή έχουμε. Θα είναι σε ένα τέτοιο βαθμό που θα είναι επαγγελματικός ο στρατός. Θα είναι τέτοια η ανάπτυξη, γιατί τα κονδύλια υπάρχουν. Όποιος έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για τα λεφτά που έχουν... Αυτό ήθελα να ρωτήσω ακριβώς, κύριε Καμπέρι, ότι αυτονόητο είναι ότι ο στρατός πρέπει να φυλάει τα σύνορα. Σήμερα όμως, μετά από κρίση, μετά από μεταναστευτικό, μετά από αυτούς τους νόμους, πώς θα διαχειριστεί αυτό το κομμάτι η Ελλήνων Συνέλευσης? Καταρχήν, εμείς θα μιλήσουμε για το ρόλο του στρατού με την Ελλήνων Συνέλευση. Ο ρόλος του στρατού είναι καταρχήν να προφυλάσει τα σύνορα. Αυτονόητο. Και να είμαστε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, γιατί όταν είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο,
θα έχει ειρήνη. Να είσαι πάντα έτοιμο πόλεμο. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Ο ρόλο του στρατού όμω έχει πολλές ιδιότητες, πολλές πλευρές. Ο στρατός δεν είναι μόνο για τα σύνορα, μόνο για... Ο στρατός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτιστούν γέφυρες, για να βοηθήσουν πληθυσμούς. Βλέπουμε και πρόσφατο, πολύ πρόσφατο γεγονός, κύριε Μπαρκιντζή, τώρα με την Αττική Οδό. Ακριβώς, πολύ σωστά. Αργήσανε. Μετά από 8-10 ώρες ήρθε ο στρατός να βοηθήσει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι τόσο ανίκανη αυτή η κυβέρνηση. Και την οποία έχουν ακριβώς. Και βλέπουμε να αδρανούν. Ενώ υπάρχει ο στρατός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν τον χρησιμοποιούν. Ενώ, όπως εξηγήσαμε πριν, για να χτίσουν μια δομή, όλος ο εξοπλισμός είναι έτοιμος. Γρήγορα μπορούν να χτίσουν μια δομή. Όταν όμως, πάρετε το άλλο παράδειγμα, όταν κάηκε το μάτι ή όταν υπήρχαν οι σεισμοί, δεν υπήρξε εμφάνιση του στρατού να χτίσουν τις δομές που χτίσαν για τους επίλυδες. Βλέπετε, δεν είχαν νόμο μάλλον γι' αυτό. Ενώ γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε μια προδοτική κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι έχουμε μια βουλή. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, η βουλή είναι παράνομη. Η βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Τηλεθεατές, όλοι όσοι μας ακούτε, πρέπει να γνωρίζετε ξεκάθαρα ότι αυτή η βουλή είναι παράνομη. Και δεν έχουν λόγο να νομοθετούν. Είναι παράνομοι όλοι τους. Δεν υπάρχει. Ό,τι έχουν κάνει είναι παράνομο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να μας φέρουν το ΦΕΚ που έχει συσταθεί η Βουλή. Αυτό χρήζει ολόκληρης εκπομπής. Ακριβώς. Κύριε Καμπέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Και εύχομαι να σας έχουμε σε επόμενη εκπομπή μας. Θα ήθελα να προσθέσω, κυρία Μπαρκιντζή, παρακαλώ, ότι πρέπει όλοι οι τηλεθεατές που μας ακούτε ότι παίζουν με την νόηση των πολιτών. Αυτά τα υποκείμενα, θα τα πω υποκείμενα, που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, παίζουν με την νόηση των πολιτών. Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι είναι παράνομη. Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε με αυτά τα κόμματα που έχουν διαλύσει τα πάντα. Αυτά τα κόμματα ευθύνονται για όλη την καταστροφή που βλέπετε γύρω σας. Ότι όλα τα έχουν καταστρέψει τα πάντα. Λοιπόν, ελάτε να ενωθούμε χωρίς κόμμα, χωρίς δόμα και χωρίς χρώμα για να τελειώσουμε με όλη αυτή τη σαπίλα και να καθαρίσουμε τον τόπο. Μόνο με την Ελλήνων Συνέλευση, χωρίς κόμμα, δόγμα και χρώμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπέρη. Φίλοι μου, σήμερα μάθαμε πληροφορίες που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να σκεφτούμε λογικότερα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, γεια σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη, μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.